Πικρή γεύση στους εμπόρους και του Ηρακλείου έχει αφήσει το μέτρο του ανοίγματος του καταστημάτων την Κυριακή, με τις εικόνες σήμερα να είναι χαρακτηριστικές σε πεζόδρομο στην καρδιά της πόλης. Η Κυριακή είναι η μέρα για την οικογένεια. Αυτό δείχνει. Ναι. Ο κόσμος θέλει να κάτσει να ξεκουραστεί και να απολαύσει οικογενειακές στιγμές. Την Κυριακή ο κόσμος την έχει συνδυάσει σαν βόλτα και στη Σαμψόνια. Και όταν δεν βρίσκεται σε γρήγορση ο Έλληνας, δεν μπορεί να κάνει. Τα κάνει όλα μόνο όταν είναι σε γρήγορση. Οπότε δηλαδή ίσως διαφωνείτε στο μέτρο της Κυριακής, στο να είναι τα καταστήματα ανοιχτά. Πιστεύω πως ναι. Όποιος θέλει να ψωνίσει θα μπορέσει να κανονίσει, ας πούμε, για παράδειγμα, όποιος θέλει να ψωνίσει και έχει την ευχέρεια αυτή τη στιγμή, θα κανονίσει, ας πούμε, να ψωνίσει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Σε μερικά απογεύματα. Δεν του φτάνουν, ναι. Δηλαδή τόσα πολλά χρήματα έχουν που δεν μας φτάνει μέρος σε αυτή τη μόδα. Θέλει να ψωνίσουμε και την Κυριακή. Μπορεί μάλλον ο κόσμος να μην ψωνίζει. Ναι. Γι' αυτό είναι και τα μαγαζιά κλειστά. Έχω κατάστημα και δεν. Θα ήθελα κι εγώ να ξεκουραστώ. Αυτό. Άρα αυτό δείχνει ότι οι έμποροι, αφού δείτε κατά την κατάστημα, διαφωνείτε με το μέτρο αυτό της Κυριακής. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να μιλήσω για όλους, νομίζω ότι διαφωνώ, ναι. Διαφωνείτε. Ναι, ναι, νομίζω είναι πιο πολύ για τα καταστήματα, τα μεγάλα, οι αλυσίδες και αυτά, τα οποία μπορούν να πληρώσουν κάποιους υπαλλήλους. Οι άλλοι όμως που δεν μπορούν, υποχρεωτικά είναι σε μειονεκτική θέση, αυτό. Με εξαίρεση τα πολυκαταστήματα και τις αλυσίδες καταστημάτων, έμποροι γύρισαν την πλάτη τους στο επίμαχο μέτρο, με τους καταναλωτές να σχολιάζουν το σημερινό κλείσιμο των καταστημάτων, το οποίο συμπίπτει με τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Τα γόρια θα προσπαθήσουν να πάρουν δώρα για τις γυναίκες τους. Δεν θα βρουν δώρο σήμερα. Αλλά μάλλον δεν θα βρουν δώρο σήμερα. Εσείς κατεβήκατε να ψωνίσετε. Ναι, ναι. Και τελικά ήταν κλειστά όλα. Το να είσαι κλειστός και να μην δουλεύεις δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, είναι Κυριακή. Η Κυριακή είναι μία μέρα ξεκούρασης, μία μέρα που την απολαμβάνεις με την οικογένειά σου, αλλά πρέπει μία φορά το τόσο να είναι ανοιχτά. Παγκόσμια ημέρες γυναίκας, που οι γυναίκες γενικότερα, εμείς μας αρέσει η αγορά, μας αρέσει να περιποιούμαστε και θα θέλαμε να βγούμε να ψωνίσουμε. Τώρα καφεδάκι. Καφεδάκι, ναι, ναι. Κυριακή είναι μέρα για χαλάρωση, πιστεύω. Κάθε ένας έχει το δικαίωμα να διαλέξει ή να ανοίξει ή να κλείσει. Εσείς συμφωνείτε με το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή? Βέβαια. Βολεύει τους περισσότερους εργαζόμενους που έχουν μια καινή μέρα, τους βολεύει. Θα πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα και να μπούμε σε μια κανονικότητα, δηλώνει ο Μανώλης Κουμαντάκης. Σε μεγάλο βαθμό έχουν κλειστά σήμερα τις επιχειρήσεις τους. Αυτό καταδείχνει, αν θέλετε, μια άποψη την οποία έχουμε εκφράσει στο λιανικό εμπόριο όλης της Ελλάδας, ότι πρέπει πλέον να αλλάξουν τα δεδομένα που ισχύουν και αφορά και τις ενδιάμεσες εκτόσεις που πρέπει κάποια στιγμή να καταργηθούν και να μπούμε σε μια κανονικότητα, αλλά και το Κυριακή να είναι κλειστές οι επιχειρήσεις. Παρά συγκεκριμένες μέρες, όπως λίγο πριν τις δύο Κυριακές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά και άλλη μία του Πάσχα. Ο καιρός χάλασε τα σχέδια των περισσότερων Ηρακλειωτών, ενώ όσοι κατέβηκαν στο κέντρο προτίμησαν μία χαλαρή βόλτα για καφέ.